την Τρίτη στις 24 Φεβρουαρίου έγινε ένα πολύ σοβαρό, θα έλεγα, δημοτικό συμβούλιο που είχε πάλι σαν θέμα για πολλωστή φορά την διαχείριση των απορριμμάτων. Ουσιαστικά τα θέματα ήταν δύο, έγιναν τρία στην πορεία γιατί το ένα διαχωρίστηκε. Το ένα ήταν μια προγραμματική σύμβαση του Δήμου με το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου προκειμένου να μπορέσει να εγκαταστήσει μια κινητή μονάδα στο Λεβίδι για διαλογή, κομποστοποίηση και στη συνέχεια δεματοποίηση του υπολείμματος. Το δεύτερο ήταν η αποδοχή του ποσού των 600.000 ευρώ που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για μια μονάδα μηχανικής διαλογής στο Δήμο Τρίπολης και κατανομή κάποιου ποσού από αυτές τις 600.000 σε τρία έργα και μια προμήθεια στο Δήμο Λεβεδίου, δηλαδή το δρόμο πρόσβασης προς την Χωματερή στο Λεβίδι, περίφραξη του χώρου, διαμόρφωση του χώρου από 12.600 αυτά τα τρία και 15.000 μια προμήθεια μεμβράνης και γεωϊφάσματος προκειμένου να στρωθεί για να αποθηκευτούν, μάλλον να σωρευτούν εκεί τα απορρίμματα της Τρίπολης σε έκταση περίπου 2 στρέμματα. Νομίζω ότι για μία ακόμα φορά είναι ο έκτος μήνας που διανύει η Δημοτική Αρχή. Οδηγούμαστε και πάλι σε αδιέξοδο με ευθύνη του κυρίου Παυλή. Δυστυχώς από την πρώτη μέρα κατάργησε μια κακή, όπως έχω πει, προσωρινή λύση η οποία έχει επιτευχθεί στα πλαίσια της έκτακτης ανάγκης, δηλαδή την προσωρινή αποθήκευση στην Αγία Τριάδα, θεωρώντας ότι θα μπορέσει ΕΣΑΗ να κάνει μεταφορές προς άλλους χιτά νόμιμους όπως ήταν η Φυλή. Μεταφόρτωσε αυτές τις 3.500-4.000 τόνους που είχαμε δεσμεύσει εμείς με την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, με τον κύριο Σγουρό, που ήταν και πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ. Και τελικά φτάσαμε σε αδιέξοδο και πάλι. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι η κατάσταση είναι τελείως οριακή. Νομίζω έχει ξεπεράσει προπολού τα όρια. Θα πω και πάλι ότι δεν καταργείς μια λύση αν δεν έχεις μια άλλη. Και θα πω και σε κάποιους συμπολίτες μας που μιλάνε για το πλάτωμα ότι εμείς, παρά τις δικαστικές αποφάσεις της ΔΙΟ και του Συμβουλίου Επικρατείας και του Μονομελές Πρωτοδικείου, ουσιαστικά με τη συνένεση των πολιτών εξαντλήσαμε τη χρήση του χώρου στο πλάτωμα, του δημοτικού χώρου, δημιουργώντας, θα έλεγα, ένα λόφο περίπου 33 μέτρα ύψος και όγκου 500.000 κυβικό πάνω από το παλιό λατομείο, το οποίο είχε εντωμεταξύ γεμίσει. Ο κύριος Παυλής έκανε ακριβώς το αντίθετο. Από την πρώτη μέρα κατάριξε μια λύση που υπήρχε και ουσιαστικά τα σκουπίδια παραμένουν στην πόλη. Ορίζει δε από μέρα σε μέρα άλλους χώρους, πρέπει να είναι ο 5ος, 6ος, 7ος που έχει οριστεί στο Λεβίδι. Τώρα ακούγεται ότι θα πάμε και σε κάποιες μεταφορές. Και παράλληλα επιμένει να κρατάει στο απειρόβλητο την περιφέρεια Πελοποννήσου, λέγοντας ότι η αρμοδιότητα είναι του Δήμου και του Φόδσα, το ισχυριζόταν άλλωστε και παλιά, παρά το γεγονός ότι τρεις τουλάχιστον δικαστικές αποφάσεις, με τελευταία αυτή τη σύμβαση που είχαμε κάνει για τον Άγιο Κωνσταντίνο, προκειμένου να κάνουμε μια μονάδα προσωρινής διαχείρισης με το ΤΕΙ, λένε συγκεκριμένα, η σελίδα 34 αυτής της απόφασης, η αρμοδιότητα υλοποίησης αρμοδιοτήτων Φόδσα έχει ανατεθεί στις υπηρεσίες στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ούτε καν στις υπηρεσίες δηλαδή απόφαση, και ότι δεν έχει ανατεθεί αντίθετα καμία αρμοδιότητα διαχείρισης στους Δήμους. Και προς επίρρωση αυτού έχω να πω ότι για να πάει στο Λεβίδι ζήτησε από την τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας μία έγκριση από τον κύριο Παπαγιού. Τέλος πάντων, νομίζω ότι μπορεί να μιλάμε ώρες για αυτά τα πράγματα, αλλά ένα είναι το σίγουρο, πρέπει να βρεθεί χθες τρόπος να φύγουν τα απορρίμματα από την πόλη. Εμείς είχαμε ορίσει αυτή την προσωρινή λύση στην Αγία Τριάδα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο συγκριτικά με το 2013 που μπορέσαμε σε 3-4 μέρες να αποσύρουμε τα απορρίμματα, γιατί ήδη εκείνες συσσωρευμένα
περίπου 18.000 τόνοι και ο χώρος έχει περιοριστεί και θέλει πολύ πιο δύσκολη, είναι πολύ πιο δύσκολη η διαχείρισή του προκειμένου να δεχθεί προσωρινά και άλλα απορρίμματα, και επιπλέον τα απορρίμματα είναι τουλάχιστον τριπλάσια από αυτά που είχαν σωρευτεί την άνοιξη του 2013. Όμως, σε κάθε περίπτωση πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορεί να μείνει άλλο αυτή η κατάσταση. Μπαίνουμε στο Μάρτιο σε λίγες μέρες. Είναι λογικό οι θερμοκρασίες να ανέβουν και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Το να λέμε ότι θα κάνουμε διαχείριση, θα φέρουμε το καλύτερο μηχάνημα από τη Γερμανία κτλ. Εγώ, επειδή έζησα όλη αυτή την ιστορία από την γέννησή της, από τότε δηλαδή που σταμάτησε η λειτουργία του πλατώματος μέχρι και σήμερα, νομίζω ότι θα είμαστε εδώ σε 6 μήνες, αν είμαστε εδώ και εντωμεταξύ δεν έχουν σκύψει σοβαρές ασθένειες στο Δήμο της Τρίπολης, και θα συζητάμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Πρέπει αύριο το πρωί να φύγουν τα απορρίμματα. Έτσι. Νομίζω ότι κακώς ακύρωσε αυτό που γινόταν όταν δεν είχε εναλλακτική λύση. Και κάνω έκκληση σε όλους και κυρίως στην πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος να βοηθήσουν προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Και στην καινούργια ηγεσία του ΕΔΣΝΑ, που έχει πρόεδρο την κυρία Δούρου, να κάνει μια τελευταία προσπάθεια να μπορέσουμε να διώξουμε, αν είναι δυνατόν, μέσα στην επόμενη εβδομάδα όσα απορρίμματα υπάρχουν στους δρόμους της πόλης, γιατί η κατάσταση πλέον θα είναι οριακή.